Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, Ανθούλα. Είδες. Μπράβο. Τώρα, ε. Μπράβο, Ανθή. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, Ανθούλα. Μπράβο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από όλους ή καλημέρα, ανάλογα από ό,τι βλέπετε το βίντεο. Από όλοι εδώ πέρα την ομάδα. Ανθή, θέλει να γίνει superstar από ό,τι βλέπετε. Πες γεια στα παιδιά που σε βλέπουνε. Λοιπόν, είναι μήνας ανακοινώσεων, είναι γιορτινές ημέρες. Το μικρόφωνο το έχω βάλει από εκεί να μην τους ξεκουφάνω όλους. Είναι μεγάλες οι αλλαγές που γίνονται στο κανάλι. Οπότε, με αφορμή αυτό, είπαμε να κάνουμε και ένα Q&A. Έτσι, αυτά τα YouTube-ίστικα. Πάρ' τον Σίμπα από εδώ, άσε να πω εκεί. Πριν λίγο μέρες, εχθές, δηλαδή εννοούσα, σας είπα σε ένα story να μου κάνετε ερωτήσεις στο Instagram. Και τις ερωτήσεις, να ξέρετε, που θα ακούσουμε στο σημερινό επεισόδιο, δεν τις έχω διαλέξει εγώ, αλλά τις έχει διαλέξει η Ραλία με τον Αντρέα. Τώρα, τι έχουν διαλέξει από τις ερωτήσεις σας. Πάντως, έχω να πω, μπράβο σας, είμαι πολύ περήφανος, γιατί μου είπανε καλά λόγια τα παιδιά. Μου είπανε πάρα πολύ καλά λόγια. Αν εξαιρέσεις. Πολύ, πολύ μικρό. Εντάξει, σε τόσες χιλιάδες άτομα δεν είναι το λογικό, κάποιος θα ξεφύγει. Δεν ρίχνω τίτλους αρχής, διότι θα δείτε στη συνέχεια γιατί δεν ρίχνω τίτλους αρχής. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Χωρίς κάτι έτσι να πέσει κάτι. Όχι, δεν εννοώ να πέσει. Όχι. Έπεσε το κινητό. Έλα, πάμε τώρα. Q και Α. Μου έχετε ετοιμάσει juicy πράγματα. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλους. Πώς λέμε, τι άλλο λέμε. Δεν ξέρω τι λέμε αυτά τα χρόνια. Πολλά. Σας αρέσουν τα Χριστούγεννα, δεν σας αρέσουν τα Χριστούγεννα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε στολίσει από ό,τι βλέπετε το Μεντσίλ. Δέντρο. Δεν ξέρω αν φέρω τις πάλι στα αυτοκόλλητα που έχουμε βάλει από το σχέδιο εμείς. Μπράβο, αυτό. Φοβερή ιδέα. Τόσο γιορτινοί είμαστε εμείς εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Τι σου αρέσει να κάνεις εκτός από το να ασχολείσαι με τον κινηματογράφο. Επόμενη ερώτηση. Εκτός από τον κινηματογράφο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, παίζω και video games. Παίζουμε και κάνα παιχνιδάκι εδώ με τον Αντρέα και αυτά. Κάτι παίζει. Παίζω τώρα τελευταία, ξαναξεκίνησα το bowling. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω bowling. Γενικά κάνω πράγματα, ρε παιδί μου, κάνω διάφορα. Μ' αρέσει να μαστορεύω. Συνήθως χαλάω πράγματα. Δεν τα φτιάχνω, αλλά τέλος πάντων μου αρέσει να μαστορεύω γενικά. Μ' αρέσει γενικά να ψάχνουμε, αλλά παιδιά όχι. Ταινίες και σειρές και το ζεις και εσύ καθημερινά. Μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Μπορώ να το επιβεβαιώσεις. Γι' αυτό και άνοιξα κανάλι στο YouTube. Με ταινίες και σειρές. Άμα ασχολούσουν με. Μόδα θα άνοιγες με... όχι. Με ταινίες και με ταινίες. Έχεις εμπνευστεί από κάποιον άλλο YouTuber για το κανάλι? Κι αν ναι, από ποιον ή ποιους? Ήμουνα και είμαι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλος θαυμαστής του Cut That Show. Δεν το ξέρεις εσύ. Α, όχι, ξέρω. Μπράβο. Ξέρω. Ναι, αυτού του καναλιού τέλος πάντων, όποτε έβγαζε βιντεάκι με review και τέτοια. Ήταν μια στιγμή χαράς για μένα, ρε παιδί μου. Έβαζα το φαγητάκι μου και άκουγα τα review, παρόλο που ήταν μικρά σε διάρκεια τα βιντεάκια αυτά, ρε παιδί μου. Σαν και εσένα δηλαδή, μικρά. Ναι. Και εγώ μικρά ξεκίνησα, μετά μεγαλώσαν σιγά σιγά με τον καιρό. Στο ντεό τέλος πάντων από το κανάλι, τώρα μια και είναι η ευκαιρία. Κάνω πρόσκληση αυτή τη στιγμή να έρθει εδώ πέρα να κάνουμε ένα καλή κακή παρέα. Ως τιμή σε ένα κέντρο, παιδί μου, για την έπιπτωση που μου έδωσε για να ανοίξω εγώ το κανάλι. Που τον έχω κάνει follow στο Instagram και δεν με έχει κάνει follow back, να το πούμε αυτό, έτσι. Εντάξει, Θεό, δηλαδή γιατί εξηγεσαι έτσι. Δεν περίμενα να. Το κάτι δεν το ήξερα βασικά. Όταν βλέπεις μια ταινία στον κινηματογράφο, πώς συνδυάζεις τη χαλάρωση με την κριτική? Καταρχάς δεν κάνω κριτικές. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κατάλαβες τι εννοεί τώρα. Δεν κάνω ποτέ κριτική μιας ταινίας. Πάντοτε και πριν ανοίξω το κανάλι. Το ξέρεις πολύ καλά. Και πριν ανοίξω το κανάλι, και αφού άνοιξα το κανάλι, και στην κατάσταση που έχει φτάσει τώρα, στη φάση που είναι τώρα το κανάλι, και πάλι όταν πηγαίνω να βλέπω ταινία στο σινεμά, πηγαίνω να τη βλέπω σαν φαν του σινεμά. Σαν θεατής. Δεν πηγαίνω σαν κριτικός κινηματογράφου. Καμία σχέση με αυτό. Πώς είναι η ζωή σου από τότε που επέλεξες να ασχοληθείς αποκλειστικά με το YouTube? Έχει δύο όψεις. Όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι αυτό το επάγγελμα στην ουσία είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει το ρίσκο του, έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή μου, δεν το συζητάω αυτό, διότι κάνω κάτι που αγαπάω. Απλά υπάρχουν και οι κακές στιγμές, υπάρχουν και τα κάτω. Όταν το πράγμα γίνεται βιοποριστικό, σταματάει να είναι 100% for fun. Αλλά προσπαθώ με νύχια και με δόντια, όσο και να ανεβαίνει το κανάλι, να μην χάνει και να μην χάνω κι εγώ. Να μην χαθείς κι εσύ. Ναι, να μην χάνω κι εγώ την όρεξή μου και το fun της υπόθεσης, να περνώ καλά. Δηλαδή, καμιά φορά θα με δείτε ότι αργώ να βγάλω βίντεο. Αργώ να βγάλω βίντεο διότι έχω κουραστεί από κάτι. Νιώθω ότι δεν θέλω να βγάλω τόσο πολύ και δεν θέλω να το κάνω, ρε παιδί μου, αναγκαστικά. Sonic & D να βγει ένα βίντεο, να βγουν δύο βίντεο την εβδομάδα. Sonic & D επειδή πρέπει να βγάλω βίντεο. Όχι. Θέλω να βγάζω βίντεο και να περνάω καλά βγάζοντάς τα. Ναι, γιατί άμα βγάλεις και δεν περνάς καλά, θα είναι και ωραία τα βίντεο. Μπράβο, θα σταματήσετε και να βλέπετε. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, αυτό. Να περνάμε καλά. Εκεί είναι το ζήτημα. Άμα νιώθω κάποιες φορές ότι δεν περνάω καλά και ότι είμαι κουρασμένος, αράζω, παίρνω το χρόνο μου, γεμίζω μπαταρίες.
και ξανά προς την τόξα τραβάω. Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις ή ότι δεν αναγνωρίζεις τη δουλειά σου? Όχι, να το παρατήσω, όχι. Ότι δεν αναγνωρίζεις τη δουλειά σου? 100% να το παρατήσω το κανάλι, όχι. Καταρχάς είμαστε για πολύ καινούργια ακόμη. Τι να παρατήσω? Δηλαδή, τώρα κλείσαμε 4 χρόνια. Όχι, μα καλά πάνε κιόλας τα πράγματα. Σίγουρα σε κάποιες δύσκολες στιγμές απογοητεύεσαι και σε πιάνει μια αρνητικότητα. Αλλά εντάξει, εκεί υπερισχύει και το πόσο θες κάτι και πόσο το γουστάρεις, παιδιά μου. Και τι άλλο ήταν το δεύτερο σκέλος? Ότι δεν αναγνωρίζει τη δουλειά σου. Εντάξει, αν το συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα κανάλια που κάνουν άλλο content, είναι και κάπως επιλογή μου να κάνω αυτό το content που δεν είναι τόσο εμπορικό. Οπότε, it is what it is, παιδιά. Δηλαδή, okay. Όχι, θεωρώ ότι αναγνωρίζεται η δουλειά μου για αυτό που κάνω. Διότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι trending. Πάντα. Κάποιες φορές είναι. Θα βγει μια ταινία που θα γίνει χαμός και θα ασχοληθούν όλοι. Όχι πάντα όμως. Ναι, και πάλι όταν θα βγει μια ταινία που θα ασχοληθούν όλοι, θα ασχοληθούν όλοι όμως. Και οι YouTubers που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Θα βγάλουν ένα βίντεο. Θα βγάλουν ένα βίντεο γι' αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι αναγνωρίζετε τη δουλειά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την αναγνωρίζετε και είστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και βλέπετε αυτό το βίντεο, διότι και αυτό αναγνώριση σημαίνει. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή σου, ναι, στο 2023? Γιατί λες η κάμερα, λες να βλέπουμε τη δική σου φάτσα και εμένα να με έχει γράψει το δεύτερο. Γιατί είμαι πιο ωραίος. Λες. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή σου στο 2023? Η καλύτερη μου στιγμή στο 2023, όταν ναι, και ξύρισα τα μαλλιά μου. Απελευθερώθηκα, παιδιά. Καμία σχέση. Σίγουρα θα το έχετε καταλάβει και στα βίντεο ότι είναι αυτή η στιγμή. Όντως. Η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει. Ever, μακάρι να την είχα πάρει και τα προηγούμενα χρόνια και πιο νωρίς, θέλω να πω. Όσοι από εσάς αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα και κολώνετε να το κάνετε, παιδιά, κάντε το όσο είναι νωρίς, να τελειώνετε, να ξεμπερδεύετε, να είστε άνετοι, να γουστάρετε και να ζείτε τη ζωή σας. Τώρα μαλλιά είναι, τρίχες είναι, έλα, πάμε παρακάτω. Δεν ασχολούμαστε με τρίχες. Τώρα ακούγεται τετριμένο αυτό που λέω, αλλά όντως δεν ασχολούμαστε με τρίχες. Πιστεύεις πως οι νέες γενιές ηθοποιών, Ελλήνων και ξένων, είναι αντάξιες των προηγουμένων? Των Ελλήνων ούτε καν. Καλούς τους οποίους έχουμε, ρε παιδί μου. Αλλά μιλώ τώρα για πολύ καλούς. Αντάξιους των παλιών. Οι παλιοί μπαίνανε μέσα σε μια σκηνή και γυρίζανε μια ταινία ολόκληρη και είναι θεατρικό έργο. Δεν σταματάγανε ποτέ, δεν κάνανε καρκάτ. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. 3-4 είναι. Γυναίκες και άντρες. Ξένων. Ξένων. Ξένων, κάποια διαμαντάκια υπάρχουν, ρε παιδί μου. Ξεπετάγονται που και που, αλλά έχει αλλάξει και το σύστημα του Hollywood πλέον. Δεν είναι προσωποκεντρικό πλέον το Hollywood και οι ταινίες. Είναι franchise-κεντρικό. Δηλαδή πιο πολύ επενδύουν στο franchise και όχι στα πρόσωπα. Stars δεν υπάρχουν, και αυτοί που υπάρχουν θα είναι κάτι ντούκια, κάτι έτσι, οι οποίοι υποκριτικά δεν θα είναι τόσο καλοί ή θα είναι τίποτα κούκλες και κούκλοι δηλαδή, όπως είναι τέτοιο, που και, και αυτές υποκριτικά, αν και στις γυναίκες νομίζω ότι τα πάει λίγο καλύτερα το σύγχρονο Hollywood, για να πω την ταπεινή μου αλήθεια, αλλά όχι, πιστεύω ότι παλιά υπήρχε μεγαλύτερη ποιότητα, γενικά τα παλιά χρόνια θα το παρατηρήσετε, νομίζω σε όλα τα πράγματα γενικά. Σε όλα τα πράγματα, ότι επειδή παλιά τα πράγματα γινόντουσαν με μεγαλύτερο ρομαντισμό, δεν υπήρχε το ίντερνετ ώστε να είναι τα πράγματα γρήγορα και γρήγορα και να παίρνει γρήγορα όλη την πληροφορία, όλος για να πάρει την πληροφορία έπρεπε να ψάξει, και αυτό το ψάξιμο σε έκανε να επενδύσεις ακόμη περισσότερο χρόνο αυτό και να είσαι ακόμα πιο ρομαντικός και να αγαπάς ακόμη περισσότερο αυτό που ψάχνεις. Τώρα τα βρίσκεις όλα γρήγορα, μπαμ μπαμ. Νομίζω ο καθένας ότι βλέποντας 3-4 βιντεάκια έμαθε και δεν το πάει παρακάτω. Καλά τα πάω, καλά τα πάω. Καλά τα πας, πολύ καλά. Μπράβο, ευχαριστώ. Ποιο είναι το όνειρό σου για το μέλλον του καναλιού και για σένα τον ίδιο? Καταρχάς, θα με έχεις ακούσει ειδικά τον τελευταίο καιρό να λέω πολύ συχνά ότι έχω ανάγκη να φτιάξουμε μια ταινία. Κι εγώ. Ναι. Τώρα το ότι δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει γίνει πρώτον γιατί δεν έχουμε τον εξοπλισμό, παιδιά. Σιγά σιγά πιστεύω και ανεβαίνοντας το κανάλι θα τον πάρουμε τον εξοπλισμό του ρημάδι. Ιδέες υπάρχουν, έχουμε κάποιες ιδεούλες. Θέλω πάρα πολύ στο μέλλον, τώρα να το πω. Τι θες να πεις? Θέλω πάρα πολύ να γυρίσουμε ντοκιμαντέρ. Να πάμε σε αυτή την. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που από πολύ μικρή ηλικία λατρεύει τα ντοκιμαντέρ. Βλέπει συνεχώς ντοκιμαντέρ. Τώρα τα τελευταία χρόνια τα έχω αφήσει, αλήθεια. Γιατί δεν πρόλαβα πόσο να δεις. Οπότε θέλω να πάω σε αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Μακάρι να μπορέσω να το κάνω αυτό. Αν βρεις δουλειά, θα σταματήσεις στο YouTube ή θα ανεβάζεις βίντεο με μέτρο? Ακούστε λίγο τώρα. Ναι, να το πούμε για τα παιδιά που δεν ξέρουν, ρε παιδί μου. Το YouTube είναι κανονικότητα δουλειά. Είναι αυτό που λέμε, θυμάστε τι λένε οι πατεράδες, καναλά. Άρχιστα αυτός. Που το λέγανε για την τηλεόραση. Τώρα ισχύει για το YouTube. Έχεις ένα κανάλι και πληρώνεσαι από αυτό. Τώρα, εάν στο μέλλον εξελιχθούν τα πράγματα κάτι και αλλάξει η δουλειά μου, δεν θεωρώ τον εαυτό μου YouTuber. Πιο πολύ σαν παρουσιαστή θέλω να βλέπω τον εαυτό μου παρά σαν YouTuber. Οπότε και στο YouTube να μην είμαι στο μέλλον, που δύσκολο, εντάξει, το YouTube νομίζω πάντα θα υπάρχει. Και στο YouTube να είμαι στο μέλλον, κάπου αλλού θα είμαι και κάτι θα παρουσιάζω. Τώρα δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι ντοκιμαντέρ. Πάμε, βλέπετε σε κάποια συνδρομητική πλατφόρμα, παρουσιάζω ντοκιμαντέρ. Λέμε τώρα, στην τύχη, έτσι, μπαμ, ή από αυτά.
Αισθάνεσαι όμορφα με τις αποφάσεις που έχεις πάρει στη ζωή σου και τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Ναι, ξεκάθαρα. Είμαι της άποψης ότι δεν είναι θέμα επιλογών, αλλά είναι θέμα του να εξελίσσεσαι συνεχώς και να κάνεις πράγματα. Όταν εξελίσσεσαι και κάνεις πράγματα και εξελίσσεις τον εαυτό σου και τον καλλιεργείς, αυτομάτως πιστεύω ότι ο εαυτός αυθόρμητα θα διώξει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν εξελίσσονται μαζί σου και δεν μεταλλάσσονται στον καλύτερό τους εαυτό, όπως το κάνεις εσύ. Αυθόρμητα θα τους απομακρύνεις. Καλά, δεν τους κλωτσάκι να φύγει. Θα φύγουν, εννοώ θα τους απομακρύνουν τον τρόπο σου. Θα ήθελες να ασχοληθείς με το σενάριο μιας ταινίας? Ναι, πάρα πολύ. Γενικά είμαι άνθρωπος. Το έχεις δείξει κιόλας αυτό. Ναι, γενικά είμαι άνθρωπος που γράφει. Παλιά έγραφα τραγούδια, στίχους και τέτοια πιο πολύ παρά μουσική. Και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα σενάρια μου αρέσουν πάρα πολύ. Με ιδέες το, έχω... Αν πήγαινε στραβά κιόλας που έχεις γράψει. Ναι, που γράφαμε το σωστό σενάριο τέλος πάντων. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να γεννάω ιστορίες και ιδέες από το μυαλό μου. Πολλές φορές έχουμε πει ιδέες. Πάρα πολλά, ναι. Να γίνουν και αυτά. Οπότε ναι, στο θέμα σενάριου θα ήθελα πάρα πολύ. Πιο πολύ στο θέμα σενάριου παρά σκηνοθετικά. Αν και σκηνοθετικά είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Καλά, σαν YouTuber είσαι τα πάντα. Ναι. Είσαι και σενεριογράφος, είσαι και σκηνοθέτης, είσαι και κινηματογραφιστής, τα πάντα είσαι. Πώς νιώθεις τώρα που πέρασε λίγο καιρός με το νέο σου στυλ? Νομίζω ότι το είπα, το απάντησε το ίδιο. Ναι. Ήταν η καλύτερη μου απόφαση και νιώθω super. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, ναι, ήταν λίγο προσαρμογή γιατί το να βλέπεις ξαφνικά τον εαυτό σου στον καθρέφτη τόσο διαφορετικό μέχρι να το συνηθίσεις και αυτά. Αλλά όταν το συνήθισα μετά από κάνα μηνάκι, το συνήθισα και ήμουν. Αυτό λέει ακριβώς η ερώτηση. Ναι, μα με βλέπετε κιόλας ότι. Πόσα άτομα είστε γύρω από το κανάλι? Είμαι εγώ, είναι ο Αντρέας, είναι ο Χρήστος, είναι η Ραλία, είναι ο Νίκος που δεν είναι πάντα εδώ. Ο Γιώργος. Έρχεται, και είναι και ο Γιώργος. Α, και ο Γιάννης. Αυτό όταν λέω τώρα ότι είναι γύρω από το κανάλι, εννοώ ότι. Δεν είναι σε κάθε βίντεο. Ναι, ούτε σε κάθε. Εννοώ ότι έρχονται εδώ πέρα, παρέα αυτά, βοηθάνε όπου μπορούν τα παιδιά αυτά. Εντάξει, γενικά σχεδόν όλα, δηλαδή το 90% των πραγμάτων το κάνω εγώ. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να είμαστε στα βίντεο και κάποιες φορές από πίσω για λίγη βοήθεια και αυτά τώρα. Εντάξει, και ψυχολογική βοήθεια, γιατί ναι, έχει αυτό, μεγάλη σημασία να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, ρε παιδί μου, όταν μην έχεις όρεξη. Μπορεί τέτοιο να σου δώσουν μια ωραία ιδέα, ή μπορεί να έχεις μια ωραία ιδέα και θες να την εκτελέσεις. Να πας κάπου έξω, να κάνεις κάποια γυρίσματα και αυτά. Θέλεις ανθρώπους να έρθουν και να σου βοηθήσουν και να το κάνουν κιόλας με χαρά, έτσι. Γιατί άμα πας κάπου και είναι αγκαρία, δεν σου έρχεται και σου δεν θα και σένα. Όχι. Σου φεύγει όρεξη και σένα. Ενώ άμα πας και είναι όλοι χαρούμενοι και γουστάρουν, βγαίνει και όμορφο το αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι μετά το κούρεμα που έκανες έχει αλλάξει η άποψη αρκετών ανθρώπων? Σίγουρα σε όλες τις αλλαγές, γενικά επειδή ο κόσμος, ο άνθρωπος γενικά, το μυαλό του είναι κατασκευασμένο να πηγαίνει κόντρα στις αλλαγές. Δεν ήταν όλοι θετικοί, ρε παιδί μου. Κάποιοι, όπως να είναι, θα λέγανε τον κακό του το λόγο και τέτοια, αλλά όλοι το κάνουν. Δεν σε όλες τις καταστάσεις το κάνουν. Οι περισσότεροι πάντως καλά λόγια είπαν και ότι μου πάει και ότι φαίνεται και ότι απελευθερώθηκα. Και τα δικά σας σχόλια από κάτω και στο βίντεο που έδειξα την αλλαγή, αλλά και στα υπόλοιπα που κάνω, που φαίνεται ότι είμαι πιο χαρούμενος, πιο άνετος, πιο τέτοιο, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Οπότε θα έλεγα ότι γενικά η στάση. Εντάξει, γενικά ρατσισμός υπάρχει και σε αυτό. Τα πάντα υπάρχει. Ναι, όπως και σε όλα υπάρχει και σε αυτό, αλλά μην δείτε σημασία. Χαιστήκατε, εσείς να είστε καλά με τον εαυτό σας και κουκέ. Ειδικά που οι περισσότεροι είναι θετικά, γι' αυτό λόγο να δώσεις πιο πολύ αρνητικά. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πάνε το διαχειριστούν, επειδή μου και θα δώσουν τα αρνητικά μεγαλύτερη βάση. Εντάξει, εγώ όσο μπορώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ποια ταινία θυμάσαι να βλέπεις μικρός, ναι, η οποία να σε συναρπάζει ακόμα και σήμερα? Θυμάμαι ότι τρελαινόμουν πολύ με τον κόσμο των ταινιών Blade, τα οποία ακόμα τα βλέπω και σήμερα και πορώνομαι, γιατί ο Wesley Snipes είναι. Δεν υπάρχει σε αυτήν την ταινία, σε αυτό το ρόλο. Δεν υπάρχει. Είναι ο Blade. Τα Lord of the Rings. Τα Lord of the Rings βασικά όσο περνάει ο καιρός και όσο τα βλέπω μου αρέσουν πιο πολύ. Ναι, άρα Lord of the Rings είναι η απάντηση πιστεύω. Lord of the Rings, ναι. Εμείς μία θέλουμε. Μία. Εντάξει, είναι πολλές τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Και το The Dark Knight. Ποιος φανταστικός χαρακτήρας πιστεύεις ότι είναι πιο κοντά στον δικό σου χαρακτήρα? Δεν φοβάμαι να το πω. Πες το. Walter White, Breaking Bad. Ναι. Ναι. Και τώρα κιόλας που ξύσα και το μαλλί, φοβάμαι λίγο. Ωραία. Φοβάμαι λίγο γιατί έχει αρχίσει το όνειρο και είναι την πραγματικότητα. Δεν που λέω μέθο όμως. Εντάξει. Ωραία. Σε αυτό εντάξει, όχι. Κάνω το Q&A και φύγε τρέχοντας. Επόμενη ερώτηση. Say my name! Θα έλεγες ότι είσαι ψωνάρα. Ακούστε τώρα. Εάν δεν είσαι ψωνάρα, δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται σε κόσμο. Είτε αυτό λέγεται YouTuber, είτε λέγεται TikToker, είτε λέγεται Instagrammer, είτε λέγεται τελικά influencer, τέλος πάντων αυτή η ταμπέλα. Όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό είναι και
ψώνια. Τώρα το πόσο ψώνιο είσαι. Και το τι είδους. Και το τι είδους ψώνιο. Είσαι καλό ψώνιο, κακό ψώνιο. Γιατί ψώνιο μπορεί να πει και έναν ο οποίος πιστεύει στον εαυτό του. Αυτό είναι το καλό ψώνιο, ρε παιδί μου. Δεν κακό να πιστεύει στον εαυτό σου. Τέλος πάντων, να έχει αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Από εκεί και πέρα πάνω και τα κακά τα ψώνια που νομίζουν ότι αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Όχι, δεν είμαι από αυτά τα ψώνια. Υπάρχει το προσγειωμένο ψώνιο και υπάρχει και το μη προσγειωμένο. Φαντάζομαι το αν ήσουν θα το έχει δείξει ήδη, το έχω καταλάβει. Ναι, θα το καταλάβει. Μα αυτό είμαι που. Αυτό που σα δείχνω και στην κάμερα, αυτό είμαι, παιδιά. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Και αυτοί που με γνωρίζουν από κοντά και με βλέπουν το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά λίγο ψώνιο πρέπει να είσαι, εντάξει. Από την αρχή του καναλιού υπήρξαν άνθρωποι που δεν στήριξαν την απόφασή σου να ακολουθήσει, να ασχοληθεί ναι. με το YouTube. Και αν ναι, πώ το αντιμετώπισε. Όχι. Είμαι τυχερό σου. Δεν υπήρξαν κανένα. Όχι. Σου είπαν όλοι πάμε μπράβο ωραίο. Εντάξει, πάμε μπράβο ωραίο. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να είχαν ενδιασμούς, αλλά μην τους εξέφρασαν, ρε παιδί μου. Σίγουρα σε κάποιες φάτσες είδα λίγο ότι είναι το ότι α, ναι, εντάξει, αυτό που λένε ότι ναι, α, ωραία και. Δεν το εννοώ. Κατά βάθος μπορεί να γυρίσανε και να είπανε μετά στους άλλους ότι. Α, πάει αυτός και τα κάνει, εντάξει. Αλλά δεν μπορώ ότι κάποιος μου είπε κατάμουτρα ότι όχι τώρα, μην το κάνεις αυτό. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι όλοι ήταν πολύ θετικοί. Εξ αρχής. Δεν ξέρω, ίσως γιατί βλέπανε ότι μπορεί κάτι να είχα, το που μπορεί να εξελισσόταν σε κάτι. Δεν ξέρω, ίσως. Γενικά. Ίσως γιατί είχα ανθρώπους τριγύρω μου που έχουν φρέσκα μυαλά. Και να έχετε ανθρώπους, πάντως να πω, μια, που να σας λένε το αντίθετο. Εάν η καρδούλα σας λέει κάτι άλλο, να κάνετε αυτό το κάτι άλλο που λέει η καρδούλα σας και να μην ακούτε κανένα. Τελευταία ερώτηση! Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Η οποία τελευταία ερώτηση, ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή στο κανάλι. Ρε παιχταρά! Ρε παιχταρά που το ρώτησες εσύ! Δηλαδή δεν θα το λέγαμε και από μόνοι μας! Που το σκεφτήκαμε. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάσα που έδωσε. Ή παιχταρού, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και γυναίκα. Ναι. Η μεγάλη αλλαγή στο κανάλι προήλθε από το ότι. Εντάξει, να σας πω την ιστορία πίσω από το λογότυπο Tom & Chill τέλος πάντων. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Το πρώτο λογότυπο Tom & Chill, επειδή γενικά και η ιδέα με το κανάλι και αυτά ήρθε πολύ γρήγορα στο μυαλό μου. Τα έκανα πολύ γρήγορα. Άλλαξα το κανάλι, έφτιαξα τα λογότυπα αυτά. Διότι τότε έκανα κάτι άλλο τέλος πάντων που νόμιζα ότι με γέμιζε, δεν με γέμιζε και είπα να αλλάξω την ολυθό και να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Επειδή σαν άνθρωπος είμαι πολύ δημιουργικός, τέλος είναι για να δημιουργώ. Δεν μπορώ να ξυπνήσω μια μέρα και να πω ότι δεν έκανα τίποτα. Καλά, υπάρχουν και αυτές οι μέρες προφανώς. Αλλά είπα να κάνω κάτι άλλο για να ξεφύγω, ρε παιδί μου, από αυτό. Να περνώ καλά, να με γεμίζει και είπα να ανοίξω ένα κανάλι στο YouTube. Έβλεπα YouTube, μου άρεσε αυτό που κάνανε. Οι υπόλοιποι που έβλεπα και είπα να το κάνω κι εγώ. Οπότε αυτό όλο που βλέπετε, δηλαδή λογότυπα, το όνομα του καναλιού και όλο αυτό έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Ναι. Τίποτα, ένα βράδυ, μπαμ μπαμ μπαμ. Έκατσα, έφτιαξα λογότυπο, ό,τι παίρνω και λέω το. Πώς με λένε, Θωμά. Πού βλέπω ταινίες, στο Netflix. Ποιο είναι το σλόγγαν ναι. του Netflix, Netflix and chill, Tom and chill. Αυτό ήτανε, βέβαια μελλοντικά εξελίχθηκε σε κάτι άλλο, επειδή όντως είναι το κανάλι Tom and chill, δηλαδή ο Θωμάς και χαλάρωση και chill και να κουλάρουμε, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε ωραία αυτό, να ηρεμήσουμε. Οπότε έγινε έτσι η φάση ρε παιδί μου. Και το λογότυπο στην ουσία που βλέπετε τόσο καιρό στο κανάλι είναι στην ουσία μια... Από εκείνο το βράδυ. Ναι, το Netflix and Chill που αν το πατήσετε θα σας βγάλει ένα παρόμοιο λογότυπο με το Tom and Chill. Μου γράφατε πάρα πολύ στα σχόλια ότι ίσως μήπως είναι καιρός να αλλάξεις λογότυπο. Μετά από 4 χρόνια καιρός το κάνω. Μετά από 4 χρόνια, ναι. Και ήθελα η αλήθεια είναι να υπάρχει ένα λογότυπο, ρε παιδί μου, πιο αναγνωριστικό. Που να το βλέπουν και να λένε ναι, το Men's Chill, ας πούμε. Να βλέπουν και το Men's Chill. Και επειδή και κάποιοι άλλοι μου γράφανε και το έχεις δει σίγουρα κι εσύ. Ότι πλέον το popcorn έχει συνδεθεί ρε παιδί μου με το κανάλι. Και επειδή μου αρέσουν πολύ τα popcorn, στον Αντρέα όχι τόσο πολύ, τα τρώει αλλά όχι τόσο πολύ, δεν το αρέσει τόσο. Γενικά το popcorn είναι συνδεδεμένο ρε παιδί μου με τη διασκέδαση. Καλά με τον κινηματογράφο, δεν το συζητάμε. Καλά, ναι. Αλλά popcorn μπορείς να φας και στο σπίτι, μπορείς να φας και σε μια παράσταση που θα πας. Μπορείς να και στο αλλού να πας, μπορεί να φας popcorn. Παντού υπάρχουν τα popcorn. Παντού και πάντα. Οπότε το popcorn έχει να κάνει γενικά με τη διασκέδαση. Οπότε αποφασίσαμε μετά από 4 χρόνια. Να αλλάξουμε λογότυπο. Αποφάσισες. Αποφασίσαμε στην ουσία γιατί και ο κόσμος είπε. Ναι. Έκατσα εγώ, έφτιαξα αρκετά λογότυπα. Τα έστειλα στους ανθρώπους που εμπιστεύομαι την άποψή τους και να διαλέξουν. Πόσα είχα φτιάξει, 7-8, καμιά δεκαριά ίσως, 10. Υπερίσχυσαν τα 2-3. Οπότε από αυτά τα 2 υπερίσχυσε το 1 από αυτά στο τέλος. Και είναι αυτό που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Πάρτε το λοιπόν. Thank you.
Αυτό λοιπόν είναι το νέο λογότυπο του καναλιού Tom & Chill. Αυτό το λογότυπο που θα μας συνοδεύει από εδώ και πέρα. Τώρα εμένα με περιμένει. Για πόσο δεν ξέρουμε. Με περιμένει. Μπορεί αύριο να ξυπνήσει και να μην δει. Τώρα θα το αλλάξω. Εντάξει, γιατί είμαι λίγο τέτοιο. Καλά, το λογότυπο δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη. Όχι, αυτό είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω εάν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Εμείς πάντως το γουστάρουμε πάρα πολύ. Έχει και το popcorn. Έχει και το χαρακτηριστικό Tom & Chill με τη σύσταση που. Και τα χρώματα. Που καλά, τα χρώματα δεν αλλάζουν. Κόκκινο, λευκό και μαύρο, δεν αλλάζει αυτό. Πλέον βασικά προσθέθηκε λίγο περισσότερο μαύρο. Αυτή είναι η τεράστια αλλαγή λοιπόν που σας έλεγα, αλλά υπάρχουν και άλλα νέα. Γιατί τώρα φέτος τα Χριστούγεννα έχουμε τρελά. Είναι Χριστούγεννα τώρα. Δεν είμαστε καλά. Είναι Χριστούγεννα για όλους, οπότε έρχονται και άλλες ανακοινώσεις στο τώρα. Άμεσο μέλλον, τώρα πολύ γρήγορα. Και καινούργια εκπομπή. Στο κανάλι, μια εκπομπή και που. Τι εκπομπή κιόλας. Εκπομπή, ναι, εντάξει, μην τσουχαϊπάρουμε. Μπορεί να. Που γουστάρουμε να την κάνουμε και θα την κάνουμε. Δεν είναι όλα εκπομπή. Μπράβο. Άμα σας αρέσει, σας αρέσει. Τώρα, άμα σας αρέσει, θα τη συνεχίσουμε. Άμα δεν σας αρέσει, θα τη συνεχίσουμε πάλι όπως αρέσει μας. Και κάτι άλλο επίσης που θα ανακοινωθεί σε αυτή την εκπομπή. Εννοώ, όχι σε αυτήν, στην καινούρια. Να είστε εκεί να τη δείτε. Να είστε εκεί να το δείτε. Κάτι που το ζητάτε πάρα πολύ καιρό. Και όχι μόνο. Μπράβο. Μέχρι ναι, και ήρθε η ώρα επιτέλους να γίνει και αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ καταρχάς τα παιδιά που διαλέξατε τις ερωτήσεις που ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς για τις ερωτήσεις που στείλατε στο Instagram. Εάν δεν ακολουθείτε στο Instagram, τι κάνουμε τόσο καιρό εδώ, ρε παιδιά. Πατήστε εδώ. Όχι, δεν μπορείτε να πατήσετε. Τέλος πάντων, εδώ είναι το όνομα. Πηγαίνετε στο Instagram και πατήστε εδώ. Ή θα είναι και από κάτω στην περιγραφή. Ή στο TikTok που ανεβαίνει πάρα πολύ υλικό ξεχωριστό, παιδιά. Πλέον έχουμε δώσει πόνο και εκεί πέρα. Shorts, YouTube. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Να περνάτε όλοι καλά, να έχετε τέλειες γιορτές. Εμείς θα τα λέμε συχνά, επειδή θα βγουν και άλλα επεισόδια. Έρχονται και επεισοδιάρες, καλοί, κακοί, τις γιορτές. Μη λες, μη λες. Που τα ξέρουν, αυτό έχω ανακοινώσει. Έρχεται Spider-Man. Είναι Spider-Man. Καλά να περνάτε και τα λέμε στο επόμενο. Να ρίξω μια κλωτσιά. Όχι, όχι. Να ρίξω μια. Α, είχαμε μια ερώτηση.